Καλώς ορίσατε στην 25η Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Κάιρο. Όπως βλέπετε πίσω μου είναι τα σύγχρονα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν σήμερα σε όλο τον κόσμο. Και από εδώ έχουμε τα κλασικά παλιά αυτοκίνητα που είναι η αρχή όλης της τεχνολογίας που βλέπετε σήμερα στα σημερινά αυτοκίνητα. Και όπως βλέπετε έχουμε μία συλλογή παλαιών και νεωτέρων αυτοκινήτων που ουσιαστικά είναι η αρχή της τεχνολογίας για όσα βλέπετε σήμερα σε όλη την έκθεση. Υπάρχουν options, θα τα πω έτσι, σε αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία από το 1950, 60 και 70 σήμερα όλες οι εταιρείες πουλάνε αξία για τους κατόχους των αυτοκινήτων υπάρχει μεγάλη. Καταρχήν οι περισσότεροι το κάνουν από αγάπη. Τους αρέσουν οι αντίκες, ας το πούμε έτσι. Και εξοδεύουν πολύ χρόνο και είναι το χόμπι τους. Εγώ βρέθηκα σε αυτή την διοργάνωση από το 2003 που ξεκίνησε και με τα χρόνια απεδείχθηκε ότι έχω γίνει ένα βασικό στέλεχος στο Automobile Club της Αιγύπτου για τη διοργάνωση της έκθεσης και των παραλλάσεων και των εκδρομών που κάνουμε με τα παλιά μας αυτοκίνητα και ελπίζω να συνεχίσει. Επίσης, όταν ξεκινήσαμε το 2003, είχαμε αποφασίσει να μεταφέρουμε ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο που έχει παλιά αυτοκίνητα, να τα προσέχει, να τα επιδιορθώνει, να τα συντηρεί και να μην τα πετάει στα σκουπίδια. Και νομίζω ότι σήμερα το 2018 το έχουμε πετύχει αυτό. Δεν βλέπεις πια παλιά αυτοκίνητα στους δρόμους πεταμένα, ειδικά σπάνια αυτοκίνητα και ειδικά που την εποχή τους ήταν λίγα στην παραγωγή. Μακάρι να μπορούσαν να ήταν περισσότερα αυτοκίνητα στην Αίγυπτο. Δυστυχώς έχουμε μόνο 700, τα έχουμε καταγράψει και τα έχουμε μετρήσει. Μέχρι την δεκαετία του 65. Μετά το 65 υπάρχουν περισσότερα που βέβαια για να μπουν στα κλασικά πρέπει να είναι μέχρι 35 ετών παλιά. Η αγάπη στα παλιά αυτοκίνητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να το έχεις μέσα σου και ξεκινάει από μικρή ηλικία, όπως με εμένα παραδείγματος χάρη. Από 12 χρονών λάτρευα τα παλιά αυτοκίνητα και έχω ασχοληθεί με το αυτοκίνητο το παλιό πιο εντατικά μετά το 1990 και μέχρι σήμερα. Επίσης ασχολούμαι πολύ με τις αναπαλαιώσεις αυτών των αυτοκινήτων, οπότε βλέπω και πόσο καλές κατασκευές είχαν την εποχή εκείνη. Κάτι το οποίο στα σημερινά αυτοκίνητα δεν υπάρχει. Ένα παλιό αυτοκίνητο όταν το κατασκευάζανε, το φτιάχνανε για να το κρατήσεις όσο θες και όσο το έχεις όρεξη. Ένα σημερινό αυτοκίνητο είναι το 70% πλαστικό ή fiberglass με πολύ ελαφριά μέταλλα και είναι φτιαγμένο για να το μεταχειριστείς όσο θέλουν οι εταιρείες και οι αντιπροσωπείες.